Μετά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στην καθιερωμένη συνέντευξη του Δημάρχου στη Δημοτική Ραδιοφωνία, βγήκε και μου πρόσαψε αρχηγικές τάσεις. Για την ταμπακέρα όμως δεν μας είπε τίποτα. Εγώ αυτό που κάνω απλώς είναι να τιμάω την ψήφο των πολιτών που με επέλεξαν να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έφερα σαν θέμα την τροποποίηση που πέρασαν στον προϋπολογισμό στη ΔΕΙΑΤ και ψήφισαν, όπου μέσα σε αυτή την τροποποίηση περιλαμβάνονται δύο κωδικοί από 30.000 ευρώ, σύνολο δηλαδή 60, που αφορούν την μελέτη και τη συγγραφή βιβλίων για την ιστορία του νερού. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας που είναι στη ΔΕΙΑΤ, κύριος Κατσίρης και κύριος Κοσκινάς, φυσικά δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, και αυτό που έχει ουσία και ενδιαφέρει τους πολίτες δεν είναι οι αρχικές τάσεις, είναι πώς θα αποτρέψουμε αυτή την σπατάλη που θα είναι αν εκτελεστεί αυτό. Δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που ζούμε, που έχουμε αυτά τα προβλήματα λειψιδρίας και στην Τεγεία δεν υπάρχει νερό, να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να ψηφίζουμε 60.000 ευρώ στον προϋπολογισμό για βιβλία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών και κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάπως οι πολίτες πρέπει να μάθουν και να γνωρίσουν αυτά που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και αποφάσισα να βγάλω το δελτίο τύπου. Θεωρείτε ότι ο Δήμος δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης της λειψιδρίας? Κοιτάξτε, ήρθε ένα κονδύλι από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος έκτακτα για να αντιμετωπίσουν τη λειψιδρία. Αυτό εγώ έδωσα κάποιες λύσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως για παράδειγμα γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνταν παλιότερα και τώρα έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται, ή και για το μεγάλο έργο της ανάκτησης των νερών από το βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή τα απόβλητα έτσι χύνονται σε καταβόθρα. Αυτό είναι βέβαια ένα μεγάλο έργο που όμως θα πρέπει και ο Δήμαρχος να το είχε δει στα τόσα χρόνια της θητείας του, γιατί είναι ένα έργο υποδομής και όχι έργο καλοπισμού. Αυτά τα έργα είναι που πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα κατά τη γνώμη μου και να τα κυνηγάμε. Ο κύριος Δήμαρχος σας απάντησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα φέρει, έχει μάλλον υπόψη του σχέδιο στο οποίο, σε αυτό πάνω που μας είπατε για το Υπουργείο Εσωτερικών, να το υποβάλει, λέει, για να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία στο Δήμο Τρίπολης. Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο μυαλό του Δημάρχου, δεν υπάρχει κάτι υπόψη του? Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως δεν μας είπε το σχέδιό του στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί. Απλώς είπε ότι οι Τεγεάτες υπερκαταναλώνουν νερό και ανέφερε κάποια στοιχεία τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι μπορούσε να έχει γίνει ένας σχεδιασμός, αν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός, γιατί δεν μας τον είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσάς που είναι η περιοχή σας, η Τεγεία, σας έχουν αναφέρει οι δημότες προβλήματα? Οι δημότες, ναι, έχουν αναφέρει ότι πολλές φορές δεν υπάρχει πίεση στο νερό και πολλές φορές μετά το μεσημέρι δεν υπάρχει νερό. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και στο Κορίθιο από ό,τι έχω ακούσει. Υπάρχουν προβλήματα με το νερό και απορώ πώς σκέφτηκαν ότι μπορούμε να δώσουμε 60.000 ευρώ ή πρόκειται να δώσουμε, γιατί και γι' αυτό βγαίνω εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουν δοθεί. Στόχος είναι να αποτρέψουμε αυτή τη σπατάλη,
ώστε να βρεθούν καλύτερες λύσεις για το Δήμο μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσα από ένα σχεδιασμό που θα έπρεπε να είχε γίνει τόσα χρόνια. Οι γεωτρήσεις οι οποίες εσείς αναφέρατε και προτείνατε, πιστεύετε ότι έχουν νερό για να τροφοδοτήσουν την περιοχή? Πιστεύω ότι αυτό που ξέρω είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα ακούω και σε άλλους δήμους ότι ψάχνουν τις γεωτρήσεις, επανεξετάζουν τις γεωτρήσεις και βρίσκουν ότι κάποιες παλιές γεωτρήσεις υπάρχει νερό και σε τέτοιες εποχές που είναι τόσο κρίσιμα τα πράγματα θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Αυτό δεν έχει συμβεί από όσο γνωρίζω. Και γι' αυτό πιέζω και πιέζουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση για ενεργοποίηση ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να μην υπάρχει πρόβλημα. Μας λέτε λοιπόν ότι ήρθε ένα θέμα 60.000 ευρώ στο οποίο αν κατάλαβα καλά προτείνει ο Δήμος να τυπωθούν κάποια βιβλία προς ενημέρωση του κοινού, φαντάζομαι, από τη στιγμή που ο Δήμος μας λέει ότι έχει πρόβλημα λειψιδρίας και καλή ιδέα να μην σπαταλάμε το νερό σαν δημότες. Αυτό νομίζω ότι υποτιμάει τη νοημοσύνη των πολιτών και γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα. Αλλά αυτό που είναι το κατακριτέο είναι ότι μία ανάθεση 60.000 ευρώ δεν πάει με διαγωνισμό, ενώ 30 και 30 είναι στο όριο της απευθείας ανάθεσης. Πρέπει να δούμε και αυτό το σημείο.